Καλησπέρα. Είμαι η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων. Όπως είπε και ο Ηλίας, είμαστε χρόνια μαζί, εκλεγμένοι και οι δυο στη ΓΕΣΕΒΕ, στα επαγγελματικά επιμελητήρια και ούτω καθεξής. Είναι η δεύτερη φορά που ιδρύω το σωματείο, εδώ σε αυτόν τον χώρο και στο συγκεκριμένο χώρο. Εύχομαι αυτή τη φορά να μην είναι όπως η πρώτη. Εάν βάλετε καλά στο μυαλό σας ότι χρειαζόμαστε όλοι, όλοι χρειαζόμαστε, και οι εκλεγμένοι και οι μη εκλεγμένοι, για να βοηθάμε τους εκλεγμένους. Είναι όλοι απαραίτητοι και να θυμάστε ότι το σωματείο, η ομοσπονδία δεν είναι τσιφλίκι μας. Δεν το παίρνουμε, δεν υπάρχει διαδοχή, δηλαδή να το δώσω στο παιδί μου, να το δώσω στον οποιοδήποτε, δηλαδή γιατί εγώ είμαι πρόεδρος. Όχι. Εκλέγομαι για να είμαι πρόεδρος. Αλλά θέλει πολλή δουλειά. Βιώσαμε τη χειρότερη περίοδο του 33 χρόνια συνδικαλισμό που κάνω. Είναι η χειρότερη μου περίοδος από το Μάρτιο και μετά. Καταφέραμε με πάρα πολύ μεγάλη πίεση και να έχουμε δίπλα μας την Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας, να έχουμε υγειονολόγους από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Η ΓΕΣΕΒΕ είναι στο πλάι μας και θα σας διαβάσω μετά την κίνηση την τελευταία που έκανε. Το επαγγελματικά επιμελητήρια σε όλη τη χώρα. Καταφέραμε το ακατόρθωτο, να μας ακούσουν οι λοιμοξιολόγοι. Καταφέραμε να πούμε ανοίγουν τα σχολεία. Ανοίγουν τα σχολεία με τα κηλικία. Αλλά αυτό ήταν κάτι που εμένα προσωπικά με έφτυρε. Ήταν η πρώτη φορά που ειλικρινά γονάτισα. Είπα δεν γίνεται άλλος, δεν προχωράει άλλο. Πρέπει να καταλάβατε ότι θα ανοίξουμε τα σχολιά και τα κηλικία και θα τα ανοίξουμε με συνθήκες οι οποίες ειλικρινά είναι αυτό που προσδοκούσαμε. Αυτά όμως, τις λεπτομέρειες αυτές, θα σας διαβάσω μετά, γιατί τώρα η κυρία πρέπει να κάνει τη δουλειά της, πιστεύω.